Σε αυτό το υπέροχο φιλόξενο σπίτι σου στα Βρυλίσια. Ναι. Τι ωραία, τι τακτοποιώ. Ποιος καθαρίζει? Και εγώ βάζω το χεράκι μου πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τακτοποιώ, δεν αφήνω τίποτα. Το βράδυ δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αν είναι έξω ένα σακάκι, ένα αποκάμψο. Πρέπει τα να μπούμε στην τουλάπα. Πλημμένα επίσης. Τα πιάτα πλημμένα όλα. Μπορεί να ελευθεί το πράγμα. Χαλιά στρώνω, χαλιά ξεστρώνω. Κρεβάτι στρώνω, κρεβάτι ξεστρώνω. Ποτίζω λουλούδια. Είμαι σπιτόγατος. Φτιάχνω το σπιτάκι μου. Μ' αρέσει, το αγαπάω, το λατρεύω. Μπορώ να ψω το τζάκι, να βάλω τηλεόραση, να γράψω κυρίως. Πολύ ιδιαίτερο το θέμα, το κορίτσι της στάχτης. Πολύ ιδιαίτερο. Είναι μια αληθινή ιστορία. Είμαι πολύ τυχερός που ήρθε στα χέρια μου, γιατί το κοριτσάκι αυτό που βλέπεις είναι εν ζωή σήμερα, η Παρασκευούλα. Από το 43. Από το 43. Το 43 ήταν 5,5 χρονών στο Ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων, κλειδωμένη στο δημοτικό σχολείο, το φλεγόμενο δημοτικό. Στην καραντίνα κάναμε πράγματα όλοι που δεν υπήρχαν στη ζωή μας πριν. Δηλαδή, φτιάξαμε τα συρτάρια, φτιάξαμε τα υπόγεια, φτιάξαμε τις αποθήκες, πετάξαμε ρούχα, ανασύραμε ρούχα. Μετά την καραντίνα είδες θυμωμένους ανθρώπους. Ανθρώπους έτοιμους να πετάξουν το ζωνάρι και να τσακωθούν. Βλέπεις στον δρόμο, ας πούμε, σκηνές που δεν επιτρέπονται. Να πλακώνονται άνθρωποι επειδή κρατάς τη χειρολαβή ή δεν την κρατάς. Φανταζόμαι το έκανα το εμβόλιο εσύ. Ναι, το έκανα, διότι είναι σαν να λέω πολλές φορές έτσι με απλό τρόπο, πάλι χωρίς να μαλώσω, ότι μου λέει ένας γιατρός, πρέπει να κάνεις εγχείρηση, διότι το πρόβλημά σου είναι αυτό. Βάσερε, δεν ξέρεις εσύ να κάνω εγχείρηση. Σιγά που θα κάνω εγχείρηση. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Όλο αυτό που έχει... Οικονομικά έχει φτάσει σε σημείο να πεις εγώ τώρα έχω κάνει το κουμποδεματάκι μου, φυλάκια, θα πω στη σύνταξη. Δεν έχω κάνει ένα κουμποδεμα, κάνει ένα κουμποδεμα. Και να εξηγήσω έτσι απλά για να μην λέμε μπουρδες. Στην δημοσιογραφία λίγοι άνθρωποι μετρημένοι στα δάχτυλα πήραν καλά χρήματα. Κοιτάξτε που τα πήραν. Δεν αναφέρομαι στον ψυχαγωγικό τομέα, εκεί είναι μια άλλη ιστορία. Ήμουν πάντα συντηρητικός άνθρωπος στην προσέγγιση και την οικονομική. Εκεί πήγαινε το πόδι μου, εκεί έφτανα. Και έζησα και με λιγότερα. Προφανώς πέρασα κι εγώ, όπως όλοι οι Έλληνες, την δύσκολη εποχή της κρίσης, της πολύ μεγάλης πίεσης των ανθρώπων. Και εγώ την τράβηξα αυτή. Και σου εξομολογούμε, και δεν τρέπαμε καθόλου γι' αυτό. Υπήρξαν στιγμές που το πρόβλημα ήταν πολύ έντονο. Και εκείνες οι στιγμές υπήρξε και η σκέψη να φέρω πίσω τα παιδιά από την Πάτρα. Που σπούδαζαν και είχαν τα σπίτια τους. Διότι υπήρχε σημαντικό πρόβλημα. Από τη δουλειά μου ζω, δεν ζω από την επιχείρηση με την οποία μπορώ να τζογάρω ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο να κάνω.